Ο ήλιος πηγαίνει να δύσει. Η ανοιξιάτικη ατμόσφαιρα είναι χλιαρή. Οι άντρες κινούνται με παιδική ζωηρότητα. Τα βουνά, οι βράχοι, οι θάμνοι που μοσχοβολούν και τα λιγοστά δέντρα είναι βαμμένα πορφυρά και με νεξεδιά και γαλάζια. Ένας ψηλός γέρος, ευγενικός και λεβεντόκορμος, ξερακιανός, με το κασκέτο της εργασίας στο άσπρο του κεφάλι, ανηφορίζει προς το σταθμό διοικήσεως του συντάγματος. Στην υπηρεσία της πατρίδος και αυτός, περνούσε με ένα φορτηγό αυτοκίνητο που μετέφερε υλικό στο μέτωπο. Η τύχη θέλησε να σπάσει το λάστιχο του αυτοκινήτου κοντά στο σταθμό μας. Μια και του δόθηκε ευκαιρία, ζήτησε να μάθει πού περίπου βρίσκεται το συντάγμά μας. Ήθελε να ρωτήσει για τα δυο παλικάρια του που πολεμούσαν κάτω από τη σημαία μας στην πρώτη γραμμή. Του είπαν πού βρισκόμαστε και έφτασε ως εδώ. Ο διοικητής τον παρακαλεί να καθίσει και διατάσσει να τον πληροφορήσουμε. Ανοίγω το βιβλίο με την ενδόμηχη ευχή κανένα από τα δυο παιδιά του ευγενικού πατέρα να μην είναι γραμμένο μέσα σε αυτό. Ποιος από εμάς θα είχε τη δύναμη, το θάρρος, να πλήξει τον πατέρα στο ένστικτο της πατρικής στοργής του? Όλοι μας νιώθουμε μέσα μας ένα δισταγμό που γεννάται από τη φιλική πάλη του αισθήματος της φιλοπατρίας μας προς το ένστικτο της στοργής αυτής. Ανοίγω το βιβλίο, μα ξαφνιάζομαι. Στρατιώτης Ρεβίθης Κωνσταντίνος, 5ου Λόχου, εφωνεύθη την 25/1/41. «Κύριε υπασπιστά, λυπάμαι, μα το ένα από τα παιδιά σκοτώθηκε. Για το άλλο δεν σημειώνουμε τίποτα. Θα είναι καλά, εκτός αν ο λόχος του δεν μας πληροφόρησε ακόμα». «Ρώτησε στο τηλέφωνο», με διατάσσει συγκινημένος. «Ζητάω το λοχαγό». Απ' την άλλη άκρη του σύρματος ακούγεται η φωνή του, φωνή που τη στιγμή αυτή έχει χάσει κάθε σκληρότητα που αναγκαία η σκληρή ζωή μας τη δίνει. «Μου φαίνεται πως σκοτώθηκαν και οι δύο και ο άλλος, καθώς τον κατεβάζανε τραυματισμένο, πέθανε. Για να ρωτήσω καλύτερα». Ύστερα από λίγες στιγμές, με κάποια χαρά. «Ο άλλος, ο Ιωάννης, δεν πέθανε, διεκομίστη στο νοσοκομείο τραυματίας». Ο υπασπιστής διστάζει να αναγγείλει αυτός τον πατέρα την αγγελία. Γράφει ένα σημείωμα και το δίνει στο διοικητή. Αυτός το διαβάζει, το στριφογυρίζει στα χέρια του. Γύρω σιωπή. Με σεβασμό ο υπασπιστής αποσύρεται στη σκηνή του και εμείς, αποξενωμένοι από κάθε αίσθημα περιεργίας, προσπαθούμε να ασχοληθούμε με τα χαρτιά μας. Μόνο ο υποδιοικητής έχει προσθεθεί στην παρέα του πατέρα. Για μια στιγμή, με συγκίνηση ακούγεται ο διοικητής μας να προφέρει αργά-αργά. «Ο ένας γιος σου, ο Γιάννης, τραυματίστηκε. Είναι τώρα στο νοσοκομείο. Γρήγορα θα γίνει καλά. Για τον άλλο, ο λόχος δεν ξέρει ακριβώς. Ίσως σκοτώθηκε. Πάντως δεν υπάρχει ελπίδα. Εκεί...» Και το χέρι του διοικητού μας έδειξε τον μενεξεδί όγκο του βουνού που έγινε τάφος του ήρωα. Μεσολάβησαν λίγες στιγμές σιωπής. Ο πατέρας που έχει ζήσει τη ζωή του έχει νιώσει το νόημά της βαθιά, που γνωρίζει το καθήκον του, ρωτάει αργά χωρίς να σκύψει διόλου το κεφάλι. «Πού μπορώ να δω τον τραυματία?» Τον καθοδήγησαν. Και ύστερα, «Για τον άλλο δεν υπάρχει πια ελπίδα?» «Όχι». Σηκώθηκε αργά, έβαλε το κασκέτο του χαιρετώντας και είπε απλά: «Ευχαριστώ για την εξυπηρέτηση». Ο διοικητής και ο υποδιοικητής σηκώθηκαν με σεβασμό. «Σήκωσα τα μάτια μου για να θαυμάσω τον ηρωικό πατέρα. Ψηλός και αλίγιστος, μεγαλοπρεπής στα γερατιά του, προχωρούσε αργά για να φύγει. Προχωρούσε κοιτάζοντας μακριά, με ένα βλέμμα ονειροπόλο, και τον άκουσα να μουρμουρίζει προς τον εαυτό του. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ, για να πεθάνουμε. Δεν ήρθαμε για να γυρίσουμε πίσω». Τα δάκρυα μου γέμισαν τα μάτια και η ψυχή όλων μας υπεκλήθη μπροστά στο βουβό μεγαλείο του πατέρα. Μερικές εβδομάδες μετά, τακτοποιώντας την αλληλογραφία του συντάγματος, πέρασα στα βιβλία μας. Στρατιώτης Ρεβίθης Ιωάννης, λόχος 5ος, απεβίωσεν εις το ορεινόν χειρουργείον. Τα λόγια του πατέρα ξανάρθαν στη μνήμη μου. «Δεν ήρθαμε για να γυρίσουμε πίσω». Στρατιώτης,
12ου Συντάγματος Πεζικού. Το κείμενο που διαβάσαμε είναι απόσπασμα από το ημερολόγιο ενός πολεμιστή του έπους του 40. Δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στην εφημερίδα Εστία στις 30 Δεκάτου του 81. Αξίζει όμως να ξανακουστεί και να διαβάζεται συχνά, ιδιαίτερα στις μέρες μας, που ο εγωισμός και η ιδιοτέλεια απειλούν να ξεριζώσουν από τις ψυχές τον πόθο για τα ιδανικά και να εξαφανίσουν το θαυμασμό για τις ηρωικές πράξεις. Μακάρι τέτοια κείμενα να συμπεριληφθούν και στα σχολικά αναγνώσματα. Έχουν πολλά να προσφέρουν στην αναβάθμιση του φρονήματος των νέων μας, οι οποίοι βομβαρδίζονται καταλυτικά από τη νέα φιλοσοφία του υλισμού και της αρνήσεως και με το πρόσχημα του ειρηνισμού κινδυνεύουν να γίνουν απάτριδες.